rain the whole day spent at his lover's grave. Said his goodbyes to a family and friends. Packed his things in a rusted car and rode off in the rain. He came upon a church in ruin with an old man. Καλησπέρα. Ο Γιάννης, το παιδί της Δήμητρας και του Τάσου Λιάπη, έβλεπε μικρός ένα όνειρο. Ένα τεράστιο δωμάτιο, γεμάτο βιβλία και αυτός μονάχος ανάμεσα σε τόμους ιστορίας, αρχαιολογίας και θεολογίας. Όταν όμως ήταν 28 χρονών, ένας Μητροπολίτης του έδειξε έναν δρόμο που άλλαξε για πάντα τη ζωή του. Όχι όμως και το όνειρό του. Έτσι σήμερα, που είναι πια 72 χρονών, θα τον ακούσετε να εξομολογείται ότι ανυπομονεί για τη στιγμή που θα επιστρέψει σε εκείνο το δωμάτιο που δεν έχει πόρτες, παρά μόνο βιβλία. Ευχαριστούμε. Είχε είναι καλή. Είχε είναι πολύ καλή. Το να κρυπήσω που τον έχεις ακούσει. Ναι, τρία, δύο, ένα, πάμε. Αυτή η προσφώνηση μεταξύ σας, ο Άγιος, ότι ο Άγιος Μητροπολίτης, ο Άγιος Μητροπολίτης, υπάρχουν Άγιοι. Κοιτάξτε, δεν έχει δοθεί σωστή ερμηνεία. Άγιος σημαίνει αδελφός. Λοιπόν, είναι μια υπερβολή. Άγιοι αδελφέ που έχει παραξηγηθεί, όπως έχει παραξηγηθεί και το άλλο που λέμε στην Εκκλησία, η γενή να φοβείται τον άνδρα. Και αυτό είναι η παραξήγηση, διότι είναι η αλλαγή της έννοιας του ρήματος φοβούμε. Φοβούμε, τότε που γράφτηκε, σημαίνει λατρεύω, σέβομαι. Επομένως, η γενή να φοβείται τον άνδρα είναι να τον λατρεύει, να τον σέβεται. Να δώσει η Εκκλησία. Η Εκκλησία τα έχει για το λαό. Αλλά για δείτε, δίνει στους αναπήρους από τον πόλεμο, δείτε στο κολονάκι, οδός αναπήρων πολέμου. Ποιος αναπήρος μένει εκεί πέρα. Να δείτε το κατάντημα της εκκλησιαστικής περιουσίας. Είναι να κλαίει κανείς. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος ο Βήτα έχει απογοητεύσει πολλές φορές τους εχθρούς του. Πρώτα απ' όλους τον ίδιο τον Χάρο, όταν πριν 16 χρόνια νίκησε μια ανίκητη για πολλούς ασθένεια. Και όταν έχασε από τον Χριστόδουλο τη μάχη της διαδοχής του Σεραφείμ, όλοι είπαν ο Ιερώνυμος δεν θα ακουστεί ξανά, στην Αθήνα τουλάχιστον. Το 2008 όμως, όταν ο Χριστόδουλος έφυγε, το Ορθόδοξο Κονκλάβιο έκανε αρχιεπίσκοπο τον άνθρωπο που όσες φορές κι αν έπεσε, κατάφερε να σηκωθεί.
πόσα λεφτά ζει ένας αρχιεπίσκοπος? Εξαρτάται τι ζωή κάνει. Εγώ ως αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος πληρώνω από το κράτος με ένα ποσό 2.300 ευρώ το μήνα. Δεν μου φτάνουν ασφαλώς. Αλλά προσπαθώ να κάνω αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου, στη ζωή μου να πλώνω τα πόδια μου μέχρι εκεί που φτάνω. Γιατί δεν ζείτε στο σπίτι, στη βίλα μάλλον του ψυχικού? Δεν το κάνω από περιφρόνηση, δεν με εκφράζει αυτό το πράγμα. Αυτός ο τρόπος ζωής. Μου αρέσει να είναι κάτι πιο συγκεντρωμένο, πιο μαζεμένο, πιο ζεστό, να είναι κοντά στο χώρο που εργάζομαι και κυρίως να αισθάνομαι αυτό που λέμε εμείς στο ξεκίνημά μας, την μοναχική ζωή. Είναι άχαρο, αλλά έχει λεφτά η Εκκλησία. Βλέπω τι παρεξήγησης, τι παραμύθια λέγονται. Προχθές άκουσα μια εκπομπή που είπε ότι έχουμε αποθεματικό 25 δισεκατομμύρια. Πού ακριβώς, εδώ είναι, κάπου στην Αρχιεπισκοπή? Και θα ήθελα να παρακαλέσω αυτόν τον άνθρωπο να έρθει να μου πει πού είναι, να πάω να τα δω κι εγώ να τα μετρήσω. Αλλά το θέμα είναι ότι δημιουργούνται τραγικές καταστάσεις, εξάπτουν τη φαντασία του λαού, τις απαιτήσεις των ανθρώπων. Περιουσία έχει η Εκκλησία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε μόνο αυτό τον οργανισμό. Είναι περίπου τα 8 με 10.000 νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας. Κάθε ένα νομικό πρόσωπο από αυτά έχει και το δικό της τρόπο που διαχειρίζεται τα ποσά που είναι στα χέρια και στη δικαιοδοσία της. Επομένως, είναι μια φούσκα όλο αυτό το πράγμα που λέμε. Όλη αυτή η Εκκλησία έχει τόσο μεγάλη περιουσία. Να σας πω τι έχουμε. Από τα 100% της περιουσίας έχει φύγει. Βάζω το ρήμα φύγει και πίσω από αυτό εννοούμε πολλά πράγματα. Το 96%. Επομένως, σήμερα μιλάμε για το 4% που, αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να λύσει και προβλήματα της Εκκλησίας, διότι έχει η Εκκλησία πολλά προβλήματα οικονομικά, αλλά ακόμα και την ανακούφιση του λαού μας. Η πρότασή μου που έκανα στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και δεν βρήκα αντίδραση ήταν όλα αυτά τα κτήματα που τα λένε φιλέτα αξίας είναι δεσμευμένα. Τώρα, γιατί είναι δεσμευμένα, θέλει μια μεγάλη συζήτηση αυτό το θέμα και πώς δεσμεύονται και πού αποβλέπουν. Τα είπα και στον Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Παπακοσταντίνου. Να δημιουργηθεί ένα ταμείο εκκλησιαστικής προνοίας και συνεργασία εκκλησίας και πολιτείας ή και άλλων φορέων να γίνει αυτή η αξιοποίηση για να μπορέσουμε να πάμε λίγο πιο μπροστά και να μην μιλάμε για παραμύθια. Πείτε μου για ένα-δύο φιλέτα. Ποια είναι αυτά τα φιλέτα? Το μεγαλύτερο φιλέτο αυτή τη στιγμή και το επίμαχο είναι η οδός Δεινοκράτους. Είναι το οικόπεδο το μεγάλο των 11 στρεμάτων. Σήμερα λοιπόν έρχεται η πολιτεία και λέει αυτό δεν είναι δικό σας, θα το αξιοποιήσουμε, θα το κηρύξουμε διατηρηταίο, διάφορες προσφάσεις. Όμως μέσα σε αυτή την κατάσταση, σε αυτές τις σχέσεις που έχουμε με την πολιτεία, θέλω να πιστεύω αρμονικές. Ή ακόμα περισσότερο, σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται ο λαός μας, απολύσεις, φτώχεια, σκεφτείτε μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα να βγούμε σε μια διαμάχη εκκλησία και πολιτεία, αυτά είναι φεδρά πράγματα. Πρέπει να υπάρξουμε σοβαροί άνθρωποι, λογικοί άνθρωποι και να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε. Ούτε νικητές θα υπάρχουν, ούτε ηττημένοι. Παραδείγματος χάρη. Το 1978 εγώ ως αρχιγραμματεύς της Συνόδου πήρα εντολή από τον Αρχιεπίσκοπο τον Μακαριστό Σεραφή και δώσαμε στην Οδό Μεσογείων 330 στρέμματα. Ακούτε, στη Μεσογείο 330 στρέμματα για να γίνει το νοσοκομείο αυτό το μεγάλο της Ανατολικής Αθήνας. Το είδατε εσείς. Μόλις άρχισε να φτιάχνεται, διάφορα συμφέροντα ξεσηκώθηκαν και σταμάτησε. Έχει όμως δύο όρους μέσα. Πρώτον, αν γίνει αυτό το νοσοκομείο, 75 κρεβάτια είναι στη διάθεση της Εκκλησίας για πόρους και αν δεν γίνει μέσα σε 8 χρόνια, αν δεν αρχίσει, το οικόπεδο πρέπει να επιστραφεί στην Εκκλησία. Αυτό τώρα δηλαδή, για να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όταν σου δίνει η Εκκλησία 330 στρέμματα για να κάνεις αυτό το έργο δικό της, το ζητάς και κάνεις συμβόλαιο, έρχεσαι τώρα και μιλάς ότι δεν δίνει τον φόρο η Εκκλησία στο δημόσιο.
Και το φόρο δίνουμε και ό,τι μας ζητάνε το δίνουμε και θα δώσουμε. Διότι έχουμε υποχρέωση, γι' αυτό το λαό εργαζόμαστε. Και στη συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Πρωθυπουργό, είπα ότι το κοινό σημείο που μας ενώνει είναι ότι και εσείς φροντίζετε για το λαό και εμείς φροντίζουμε για το λαό. Εσείς τους λέτε πολίτες, εμείς τους λέμε πιστούς. Δεν είμαι ειδικός, αλλά ακούω κάτι που μου φαίνεται ενδιαφέρον. Μου λέτε, περιουσία υπάρχει. Αν τη δώσουμε στο κράτος, θα πάει στη μαύρη τρύπα. Θα χαθεί. Δεν θέλουμε να τη κάνουμε ναούς. Θέλουμε να τη δώσουμε για αξιοποίηση. Μπορείτε να μου δώσετε μερικά παραδείγματα αξιοποίησης αυτής της περιουσίας. Εάν πάρετε και δείτε το τι έχει χτιστεί στο κέντρο της Αθήνας, αυτά που λέμε ιδρύματα, είναι όλες τις εκκλησίες. Ευαγγελισμός, το Ρετέιο, Αλεξάνδρα, η Ακαδημία, το Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο, όλα αυτά μέχρι απάνω που είναι, δείτε στη Μεσογείο που είναι η σχολή χωροφυλακής, δείτε το κτίριο, είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της εκκλησίας. Να δώσει η εκκλησία. Η εκκλησία τα για το λαό. Αλλά για δείτε, δίνει στους αναπήρους από τον πόλεμο. Δείτε στο κολονάκι, οδός αναπήρων πολέμου. Ποιος αναπήρος μένει εκεί πέρα? Να δείτε το κατάντημα της εκκλησιαστικής περιουσίας. Είναι να κλαίει κανείς. Πρέπει να φύγουμε από την τακτική που πουλάμε για να ζήσουμε, ή πρέπει να φύγουμε και από την τακτική. Έχω μικρά διαμερίσματα νοικιασμένα σε φτωχούς ανθρώπους οι οποίοι μένουν και πάμε και ζητάμε το ενίκιο για να έχουμε εισοδήματα. Επομένως, ξαναγυρίζω. Υπάρχουν τρόποι αξιοποίησης. Πρέπει να βρούμε ένα καινούριο μοντέλο. Οι καινούργιοι οικονομολόγοι θα μας το υποδείξουν. Καλά, πάντως. Κοιτάξτε, εγώ με τον κύριο Παπανδρέου είχα συνεργαστεί όταν ήταν υπουργός παιδείας και εγώ ήμουν σύμβουλος από πλευράς εκκλησίας στα θέματα τα εκκλησιαστικά. Είχα μια καλή συνεργασία. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως. Έγινε πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου, ζήτησε να βρεθούμε, βρεθήκαμε, κουβεντιάσαμε, συμφωνήσαμε σε πολλά πράγματα. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα άλλο που προσπαθούν άλλοι να δώσουν διάφορες διαστάσεις. Μακάρι αυτά που συζητήσαμε και σε αυτά που καταλήξαμε να προχωρήσουμε. Και να μην υπάρξουν οι καλοθελητές, είτε από την πλευρά της πολιτείας, είτε από την πλευρά της εκκλησίας, αυτή τη συμφωνία και αυτή την προσπάθεια να την υπονομεύσουμε. Αντίθετος με τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και με τα έσοδα που έχει η εκκλησία, δεν είστε? Κοιτάξτε, θέλω να σας πω ότι εγώ δεν είμαι αντίθετος. Θέλω ισονομία, θέλω δικαιοσύνη. Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα του νέου φορολογικού νόμου, για το οποίο είναι τόση συζήτηση, εμείς σαν φυσικά πρόσωπα δεν θέλουμε καμία ιδιαίτερη διάκριση, όπως όλοι οι Έλληνες. Αλλά και τα νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας, με βάση την ισονομία στην οποία ζούμε, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως ακριβώς και όλα τα νομικά πρόσωπα της χώρας, της επικράτειας. Και το σύστημα εκείνο το οποίο εγώ προτείνω είναι να είναι ο λογισμικός προσδιορισμός του αποτελέσματος. Που σημαίνει, τι εισέπραξε η Μονή σήμερα, τόσα. Τι εξόδεψε, τόσα. Τι είναι το υπόλοιπο, τόσο. Πάνω σε αυτό θα μπει ο φόρος του κράτους. Το άλλο είναι, καταρχήν, δεν ξέρω αν είναι νόμιμο. Πώς θα έρθεις στο εισόδημα μιας Μονής που είναι αλφα ποσό, θες να πεις ότι παίρνω το 20% εκ των προτέρων. Γίνεται αυτό στα άλλα νομικά πρόσωπα, γιατί να γίνει για την Εκκλησία? Έπειτα φαίνεται ότι είναι μια προκατάληψη. Λέμε, τα άλλα νομικά πρόσωπα στο ΕΤΑΚ, ένα της χιλίης, τρία της χιλίης στην Εκκλησία. Για ποιο λόγο? Επειδή κάνουμε φιλανθρωπία? Ξέρετε πώς ήταν τα έξοδα το χρόνο που πέρασε της Εκκλησίας στη φιλανθρωπία και στα ιδρύματα? 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά από πού θα βγουν? Γιατί ακούστηκαν και άλλες απόψεις στην Εκκλησία, έτσι. Ναι. Ότι ποιοι είστε εσείς που θα φορολογήσετε την Εκκλησία? Είστε περαστικοί. Σήμερα είστε εσείς, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι. Εγώ δεν είμαι αυτής της απόψεως. Είμαι της απόψεως ότι ο τόπος έχει ανάγκη ιδιαίτερα σήμερα συνεργασίας. Από
Όλα αυτά που μπορεί να σου πει ένας ιερωμένος, τα πιο παράξενα είναι όσα αφορούν την κανονική ζωή. Γιατί οι γυναίκες είναι πάντα πίμνιο και ποτέ ποιμενάρχες, γιατί είναι κακός ο έρωτας, γιατί η προσευχή είναι σημαντικότερη από την κοινωνική δράση και ο Ιερώνυμος, ένας άνθρωπος που θέλει να αφήσει ένα ανορθόδοξο ίχνος στην ελληνική εκκλησία, ίσως έχει κάποιες απαντήσεις. Μπορείτε να μου δώσετε μια εικόνα της παιδικής σας ηλικίας? Δηλαδή, ξεκινάγατε το πρωί κάνοντας το σταυρό σας, ήσασταν ένα θεοσεβούμενο παιδί, ένα άτακτο παιδί? Δώστε μου μια εικόνα. Κοιτάξτε, γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό, στα Ινόφυτα, από μια αγροτική οικογένεια. Η οικογένειά μου είχε δύο ευεργετήματα για μας τα παιδιά. Πρώτα απ' όλα, ήταν άνθρωποι που αγαπούσαν τον τόπο, ήταν άνθρωποι της Εκκλησίας. Το δεύτερο είναι ότι είχαν πολλά παιδιά οι γονείς μας σαν αδέρφια. Και έτσι γίναμε πολλά εξαδέρφια. Ας πούμε, είμαστε 30 εξαδέρφια. Επίσης, συναντιόμαστε στην αυλή, στο σπίτι, στις γιορτές. Και έτσι είχαμε δημιουργήσει μια κοινωνία όμορφη. Ήμουν ένας νέος, όπως όλοι οι νέοι. Ήμουνα και αντιδραστικός, αλλά είχα και εσωτερικές αγωνίες. Είχα υπαρξιακά προβλήματα. Αλλά κι εγώ έκανα τις επαναστάσεις μου, εγώ έκανα τα τεράστια σφάλματα της νεότητος, αλλά είχα ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν. Και ξαναβρήκα το δρόμο, και ξανά πάλι έπεφτα, και ξανά πάλι έβρισκα το δρόμο. Τι έχει αλήθεια περισσότερη αξία σήμερα, τα σύμβολα ή η κοινωνική δράση? Δηλαδή, οι άνθρωποι της Εκκλησίας κάνουν όλοι το σταυρό τους. Είναι σαφές. Είναι εύκολη εικόνα, γνωστή. Πόσο όμως υπηρετούν τον άνθρωπο? Κοιτάξτε, και όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, περιουσία, τα κτήματα, για τη ζωή της Εκκλησίας είναι δευτερεύοντα πράγματα. Και αυτό που είναι ο στόχος της Εκκλησίας είναι να στηρίξει την ψυχή του ανθρώπου, να στηρίξει τον άνθρωπο, να του δώσει τη δυνατότητα να αναγεννάται, να λέει ναι, αμάρτησα, αλλά μπορώ να διορθωθώ πάλι, μπορώ να ξαναρχίσω τη ζωή μου από την αρχή, έστω και 80 χρόνων να είμαι, μπορώ να ξαναγίνω νέος. Αν πάτε να δείτε κάποιον άρρωστο σε ένα νοσοκομείο, πρώτα θα έχει βάλει την εικόνα και μετά θα έχει ξεπλώσει το νοσοκομείο. Φαντάζομαι κανείς δεν θα πάρει την εικόνα δίπλα από τον άρρωστο που του δίνει δύναμη. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι τα σύμβολα σήμερα σε δημόσιους χώρους, στα δικαστήρια, στα σχολεία, δεν βοηθούν. Τι γνώμη έχετε? Δίκιο έχει πάντοτε η μειονότητα ή οι λίγοι που φωνάζουν. Θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία ή κάποιες άλλες φορές ένα δημοψήφισμα σε όλο τον ελληνικό λαό. Και να τους έλεγε, δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και θέλουμε να σας ρωτήσουμε, τι θα λέγατε? Θέλετε να βγάλουμε τα σύμβολα από τη ζωή μας? Και τότε θα βλέπαμε τι θέλει αυτός ο λαός. Γιατί δηλαδή έχουμε αφαιθεί και επηρεαζόμαστε από μια ομάδα ανθρώπων ή από ιδέες οι οποίες έρχονται. Τις σεβόμαστε. Και αν δεν θέλουν αυτοί στο σπίτι τους, ας με βάλουν. Ή αν δεν μπορούν να ζήσουν στο δικό μας τον τόπο διότι είναι ξένοι, ας πάνε στον τόπο τους το κάτω-κάτω. Γιατί πρέπει εμείς να αλλάξουμε? Ένα παιδί που γεννιέται εδώ, μεγαλώνει εδώ, πηγαίνει εδώ σχολείο και μιλάει την ελληνική γλώσσα και είναι μέσα στην ελληνική κουλτούρα. Δεν είναι Έλληνας? Δεν μιλάμε για τους μετανάστες γενικώς. Μιλάμε για τα παιδιά εκείνα που γεννήθηκαν εδώ και πήραν αυτή την παιδεία και βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση όπως την περιγράψατε. Εδώ, κατά την άποψή μου, θα ίσχυε αυτό που είπε ο Σωκράτης, ότι Έλληνες δεν είναι εκείνοι οι οποίοι έρχονται εκ καταγωγής μόνον, αλλά είναι και εκείνοι οι οποίοι έχουν την παιδεία την ελληνική, οι οποίοι έχουν την μάθηση την ελληνική,
οι οποίοι έχουν την οτροπία την ελληνική. Αυτό το Ισοκράτος νομίζω μας καλύπτει. Ναι, αλλά η δική σας τοποθέτηση ποια είναι, η προσωπική. Γιατί υπήρξαν κάποιοι κληρικοί που είπαν, ας πούμε, ότι Έλληνας γεννιέσαι. Δεν μπαίνω στην έννοια είναι Έλληνας, δεν είναι Έλληνας. Εγώ υπηρετώ το Ευαγγέλιο που μου λέει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει ούτε σκύφης, ούτε Έλληνας, βάρβαρος. Δεν μπορεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Χτυπάνε την πόρτα μας κάθε μέρα. Να του πούμε επειδή είσαι μαύρος, επειδή είσαι μετανάστης, να σε διώξω. Έχουμε υποχρέωση να τους ταλίσουμε και να τους περιποιηθούμε και να τους περιθάλψουμε. Αλλιώς δεν έχουμε λόγο υπάρξεως. Ή έχουμε το Ευαγγέλιο και μας καθοδηγεί, ή δεν έχουμε το Ευαγγέλιο. Έχετε κάποια λύση για ένα πρόβλημα που έχει αρχίσει να είναι ανέκδοτο? Λέω για τζαμί στην Αθήνα. Για νόμιμο τζαμί στην Αθήνα, έτσι, γιατί τα παράνομα είναι πλέον δεκάδες. Είχε δοθεί η απάντηση ακόμα από τον μακαριστό προκάτοχό μου ότι δεν θα είχαμε αντίρρηση έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα να γίνει ένα τζαμί για την εξυπηρέτηση των μουσουλμάνων. Επομένως, η συγκατάθεση, έστω και με δυσκολία, έχει δοθεί. Και θα ήθελα να πω κάτι που έγινε επί των ημερών μου. Ότι οι μουσουλμάνοι ζήτησαν να έχουν και αυτοί το δικό τους το κημητήριο. Και είπαμε ότι είναι δίκαιο να το ζητούν αυτό το πράγμα. Και δεν μπορεί ένας μουσουλμάνος που πεθαίνει εδώ να τον πηγαίνουν στην Κομωτινή να τον ενταφιάσουν. Ή στην Αίγυπτο. Και παραχωρήσαμε 30 στρέμματα γη, έκταση, κάπου στο σχιστό εκεί που είναι τα άλλα νεκροταφεία τα δικά μας, για να κάνουν το κημητήριό τους. Πατριάρχης είναι υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση η δική σας? Έχω μέσα μου έναν διχασμό σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλό για την Ελλάδα, δεν είμαι αρμόδιος, αν η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σήμαινε και την πλημμυρίδα των Τούρκων στην πατρίδα μας. Απ' την άλλη πλευρά μας το υπέρ είναι η αγάπη μου για την Κωνσταντινούπολη και για αυτούς τους χώρους. Βλέπω ότι όταν δοθεί η δυνατότητα το Πατριαρχείο μας να στελεχωθεί με ανθρώπους από όλα τα μέρη τα Ορθόδοξα ή την δυνατότητα οι Έλληνες να ξανακατοικήσουν στα παράλια της Μικράς Ασίας, βλέπω μια καινούργια εποχή πολύ καλύτερη από τη σημερινή. Αυτό που εμφανίστηκε ως σύγκρουση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη έχει κάποια βάση? Γιατί από όσο μπορώ να θυμάμαι από το παρελθόν, εσείς προσωπικά είχατε πολύ καλή σχέση με τον Βαρθολομαίο. Είναι αλήθεια ότι δημιούργησε μια, ας το πούμε, μια κρίσιακό θα το λέγαμε θέμα. Η αγάπη μου προς τον Πατριάρχη έχει γίνει φανερή. Ο σεβασμός μου προς το Πατριαρχείο είναι απέραντος. Ξέρω τι σημαίνει για μας το Πατριαρχείο και για τον Ελληνισμό. Επομένως, όταν παρουσιαστεί κάποιο διοικητικό θέμα, αν θέλετε, ή ξέρω εγώ, κάποια αστοχία στις κινήσεις, θα ήταν τραγικό αυτό να χαλάει αυτές τις σχέσεις. Υπήρξε απέτηση να αποκατασταθεί ο καθαιρεθής Αττικής? Όχι. Ούτε καν έχει τεθεί τέτοιο θέμα από πλευράς Πατριαρχείου. Απλώς είναι μια διαφορά που υπάρχει, ότι το Πατριαρχείο για να δικάσει με υπόθεση έχει τους ιερούς κανόνες και με αυτούς βαδίζει. Εμείς όμως έχουμε και τον νόμο του κράτους. Έχουμε τη δικαιοσύνη μας, έχουμε το σύνταγμά μας. Τα τυπικά αφορούν εσάς. Αλλά υπάρχει ένα θέμα ουσίας. Άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη για αδικήματα, κατάχρηση ή κάποια άλλα, έχουν θέση στο κορμό της Εκκλησίας? Κοιτάξτε, κάθε τελεσίδικη απόφαση της δικαιοσύνης, είτε αφορά εμένα,
ή οποιονδήποτε πολίτη, είτε αυτός φοράει σου ή δεν φοράει σου, είναι σεβαστή και εκτελεστή. Μέλος της Εκκλησίας δεν μπορεί να απαγορευτεί να γίνει κάποιος, διότι μέλη της Εκκλησίας είμαστε όλοι μας σύμφωνα με την πίστη μας. Η Εκκλησία για πολλούς ή για κάποιους τέλος πάντων έχει την ασθένεια των κομμάτων. Ένας μεγάλος οργανισμός που το σημαντικότερο πια είναι να τραφεί ο ίδιος και όχι να θρέψει τους άλλους. Σας έχει απασχολήσει το θέμα της ανανέωσης του δυναμικού της ιεραρχίας. Η αγωνία μας είναι να βρεθεί ένας τρόπος καλύτερος από αυτόν που υπάρχει σήμερα, επιλογής των στελεχών της ιεραρχίας, των ιεραρχών. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο εκείνο, την παραμονή της εκλογής του νέου ιεράρχου, να μην ξέρουμε ποιος θα εκλεγεί. Να το μάθουμε την ώρα που θα εκλεγεί. Αυτό θα είναι ένα ιδεατό σημείο. Δεν ξέρω αν το πετύχουμε. Παλιότερα πήγαινα περισσότερο. Μ' άρεσε, γιατί το αγαπώ το Άγιο Όρος. Τώρα ως Αρχιεπίσκοπο δεν έχω πάει, γιατί δεν μου δόθηκε η ευκαιρία. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο για μας. Πρέπει πρώτα να πάμε στο Πατριαρχείο, να πάμε στην Αλεξάνδρεια, στην Αντιόχεια και μετά έρχεται και η σειρά των άλλων. Είναι τεράστιο θέμα και δεν θέλω να το συζητήσουμε, αλλά τι γεύση σας άφησε αυτή η υπόθεση που ο κόσμος την ονομάζει σκάνδαλο βατοπεδίου? Κοιτάξτε, πλήγωσε τον κόσμο. Πλήγωσε και την Εκκλησία και μας δημιούργησε και πάρα πολλά προβλήματα. Εάν μου έλεγαν, τι θα έλεγα εγώ στον Εφραίμ, στον Ιγουμένο, ο οποίος φαίνεται ότι έχει μπλακεί σε μια περιπέτεια, έχει εγκλωβιστεί, το να έχει μια μονή περιουσία κληρονομήσει από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, να είναι δική της. Δεν φταίει αυτός, την βρήκε την περιουσία. Απ' την άλλη πρέπει να ξέρουμε ότι το μοναστήρι δεν έχει πολυτελή ζωή. Ξέρω εγώ, ένα λιτό φαγητό, η ανακαίνιση των θηρίων και μερικές φιλοξενίες. Τα έξοδα των ανθρώπων που φιλοξενούνται κάθε μέρα. Ήταν άστοχη αυτή η αντιμετώπιση. Αφού ήταν η περιουσία του μοναστήριου, εγώ δέχομαι ότι είναι και θέλεις να την εκπίσουν. Αν έδιναν ή αν την περιουσία αυτή την αξιοποιούσαν με την εξής εικόνα, ότι φτιάχνω το νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη ή το πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι της μονής βατοπεδίου, αλλά είναι για τους ανθρώπους, τους εξυπηρετήσουμε. Ή ένα άλλο είδος, μια άλλη σκέψη, που αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να επενδυθούν όχι για το μοναστήρι το ίδιο να φέρουν έσοδα, αλλά να εξυπηρετούν τους ανθρώπους και να είναι ιδιοκτησία του βατοπεδίου. Θα συμφωνούσα. Σαν να μου λέτε όχι μοναστηριακές business, αλλά μοναστηριακή προσφορά. Προσφορά. Και εκεί που φτάσαμε τα πράγματα, στην Εκκλησία διορθώνονται μόνο με τη μετάνοια. Ούτε λύσεις βρίσκονται, ούτε εξεταστικές επιτροπές θα βρουν λύσεις. Μόνο με τη μετάνοια. Αυτοί που έφτεξαν, είτε είναι κληρικοί, είτε είναι λαϊκοί, να ζητήσουν συγγνώμη και να αποκαταστήσουν την τάξη. Τι δεν συγχωρείτε σε ένα κληρικό? Δύσκολο πράγμα. Να μην έχει την δύναμη να συγχωρέσει αυτός και την ασυνέπεια. Και αυτή η εικόνα που θέλουμε τον ιερέα να είναι άγγελος είναι ψεύτικη. Και αν θέλετε να σας πω κάτι, ακούγεται πολλές φορές, είναι και εκπρόσωπος του Θεού στη γη. Είναι λαθασμένη η θέση αυτή. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να έχει εκπρόσωπο εμένα εδώ πέρα. Εγώ είμαι εκπρόσωπος των ανθρώπων στο Θεό. Αυτό είναι το πιο σωστό. Τελικά κάνατε καλά που φύγατε από την αγαπημένη σας Μητρόπολη και ήρθατε εδώ σε αυτό το αχανές κέντρο.
ένας κληρικός οποιοδήποτε βαθμού μπορεί να κάνει τα όνειρά του, τις σκέψεις του, αλλά αφήνεται και στο θέλημα του Θεού. Εκείνο που μου λείπει είναι οι άνθρωποι και θέλω να βρίσκομαι κοντά τους και ζω με τις όμορφες εικόνες και τις αναμνήσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δημιουργεί μελαγχολικές τάσεις. Εκεί μπορούσε κανείς να εργάζεται και να αναπνέει και να βλέπει και να ζει τον άνεμο της ελευθερίας. Εδώ δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Αλλά και οι δυσκολίες και τα προβλήματα πάρα πολλά και το άλλο προβληματισμός. Άραγε είμαστε στο δρόμο. Δεν ξέρω αν είναι άκομψο, αλλά σας άκουγα πριν να μου λέτε ότι η τελική στροφή έγινε στα 28 σας έτη. Έτσι δεν είναι? Μέχρι τότε τα κορίτσια που ήταν απέναντί σας, όταν ήσασταν στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, πώς αντιμετωπίζατε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, ήταν άλλη ζωή τότε. Τα σχολεία ήταν χωριστά, αλλά δεν έπαβαν να υπάρχουν οι συναναστροφές. Να τραγούντας και να φωνάζεις, να τα κάνεις τριγύρω σου κομμάτια. Σε έχω πιάσει για ώρα προσεκτικά να κοιτάζεις. Τα έχουμε πει τόσες φορές με τα μάτια. Σε είδα να μου χτυπάς την πλάτη και να φεύγεις. Να δακρύζεις και το κεφάλι να σκύβεις. Σε ψάχνα κάπου στο φως, αλλά και εσύ τα αποφεύγεις. Στην αρχή μου φαινόταν πως και εσύ κάτι κρύβεις. Με την πάρτι σου που λες είχαν πολύ τρελαθεί. Σε είχαν πέρασει για χαμένο ή ασφαλίτη. Τώρα ξέρω το λομπάπο που βρεθεί. Έχει ένα φύλακα αγγελό αλήτη. Ρε δε με νοιάζει από που θες σου λέω. Κι εμείς εδώ είμαστε περαστικοί. Στον ουρανό να ανεβώ και να τα λέω. Πάω στοίχημα πως στάσαι και εκεί. Ρε δε με νοιάζει ποιος έστειλε επιθές. Ούτε αν είσαι από άλλο πλανήτη. Εδώ χρωστάμε λίπες και χαρές. Σε ένα φύλακα αγγελό αλήτη. Υπήρξατε μπασκεμπολίστας? Τώρα με πάτε πολύ παλιά. Ναι, ήμουνα στην εθνική και του μπάσκετ, πανεπιστημιακή μάλλον, και του βολή. Δάσκαλος, καθηγητής δηλαδή? Καθηγητής υπήρξα στη Λεόνδιο Σχολή, βοηθός στο Πανεπιστήμιο στην έδρα της αρχαιολογίας, αρχαιολόγος και μετά κληρικός. Ξανασυζητάτε ποτέ με τον εαυτό σας αυτές τις επιλογές? Ξαναγυρίζω εκεί που άρχισα. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσε η έρευνα πάρα πολύ. Κυρίως η ιστορία και η αρχαιολογία. Μα στην Εκκλησία δεν λένε πίστευε και μία έρευνα? Και αυτό είναι παρεξηγημένο. Χρειάζεται η έρευνα, είναι απαραίτητο πράγμα. Αλλά εγώ λέμε να μιλάω για έρευνα επιστημονική. Και όταν ξεκίνησα και την εκκλησιαστική μου διακονία στα 28 χρόνια, η σκέψη μου είναι να μην ασχοληθώ με άλλα πράγματα, αλλά να μπορέσω να κάνω την έρευνα μου την επιστημονική. Εκεί ήταν το μυαλό μου. Και τώρα θα ήθελα, όταν τελειώσω, να τελειώσω μέσα σε μια βιβλιοθήκη μεγάλη για να ολοκληρώσω μερικά πράγματα τα οποία έχω αρχίσει και δεν τα έχω τελειώσει. Τι εννοείται, ο αρχιεπίσκοπος δεν παίρνει ποτέ σύνταξη, είναι ισόβιος? Δεν θα ήθελα να είμαι ένας αρχιεπίσκοπος που τον τραβάνε από τα χέρια και να τον εβάζουν με το ζόρι να καθίσει στο θρόνο του απάνω. Θα ήθελα κάποια στιγμή που θα καταλάβω ότι ό,τι ήταν να δώσω το έδωσα, ότι δεν μπορώ, και αν ο Θεός μου δώσει χρόνο, να αποσυρθώ σε ένα χώρο που έχω, που έχει μια μεγάλη βιβλιοθήκη, να καθίσω να τελειώσω αυτό που ξεκίνησα στα 28 και δεν το διεκπαιρέωσα. Να καταργήσετε μόνο σας δηλαδή την ισοβιότητα του,
του θεσμού. Δεν θα ήθελα να πω αυτό, γιατί αυτό δημιουργεί τώρα άλλα θέματα κλπ. Ναι. Αλλά γενικότερα οι θέσεις μου είναι ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι στα κοινά πράγματα μέχρι σε ένα σημείο μπορούμε να προσφέρουμε και πρέπει να σεβόμαστε και τον εαυτό μας και αυτό που υπηρετούμε, αλλά να δώσουμε και τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να μπορέσουν να δώσουν να κάνουν ένα βήμα πιο μπροστά. Δεν ξέρω αν είναι άκομψο, αλλά σας άκουγα πριν να μου λέτε ότι η τελική στροφή έγινε στα 28 σας έτη. Έτσι δεν είναι? Μέχρι τότε τα κορίτσια που ήταν απέναντί σας, όταν ήσασταν στο σχολείο, ναι, στο πανεπιστήμιο, πώς αντιμετωπίζατε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, ήταν άλλη ζωή τότε. Τα σχολεία ήταν χωριστά, αλλά δεν έπαβαν να υπάρχουν οι συναναστροφές. Αυτά είναι μερικά πράγματα που δεν συζητιούνται. Είχατε όμως μια εγκράτεια, δηλαδή, που ήταν άσχετη με την απόφασή σας. Δεν είχατε... Πρέπει να ξέρετε ότι από μικρό παιδί ήθελα να γίνω κληρικός. Είχα τη μητέρα μου, η οποία με βοηθούσε σε αυτό το θέμα. Θυμάμαι τη σκηνή την εξής, ότι το Σαββάτο το απόγευμα που έπρεπε να ετοιμάσει, τότε δεν είχαμε τα μπάνια, τα λουτρά κλπ, το ζεστό το νερό, να μας πλύνει τα παιδιά όλα, και έβαζε το βράδυ στις καρέκλες μας τα ρούχα τα κυριακάτικα. Οπότε το πρωί όταν σηκωνόμαστε έπρεπε να ντυθούμε, να πάμε στην εκκλησία, και μετά ερχόταν και αυτή. Λοιπόν, ήταν μια μητέρα ενός άλλου κόσμου, ενός άλλου χώρου. Βέβαια, όλες οι μητέρες είναι έτσι λέμε. Και όταν στο τέλος της το είπα, ότι εγώ σκέπτομαι για αυτό το πράγμα, μόνο ότι το είχε καταλάβει, μου είπε: εγώ θα σου πω, μου λέει, εσύ ξέρεις γράμματα, εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Δεν είχα αντιδράσεις κλπ. Η μεγαλύτερη αταξία, σας το λέω γιατί έχει παραγραφεί τώρα, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Κοιτάξτε, στην εκκλησία η αταξία παραγράφεται με τη μετάνοια. Δεν έχει χρόνια. Πάρα πολλές αταξίες. Πάρα πολλές αταξίες. Γιατί είμαι άνθρωπος ζωντανός. Και αν ξαναγύριζα πάλι, να ξαναρχίσω από την αρχή, θα έμενα εκεί που διάλεξα, δηλαδή ένα μεγάλο χώρο, να έχω τα βιβλία μου, να διαβάζω, να γράφω, να μελετάω. Θα είσαι στανάς μοναχός, δηλαδή. Δεν θα έμπλεκα με διοικήσεις και με πράγματα που φθήρουν συνέχεια. Είναι κουραστική αυτή η γραφειοκρατία, Η διοίκηση είναι μεγάλη φθορά, όπου και να είναι κανείς. Και ψυχική φθορά. Και καταστροφή, ξέρετε, και οραμάτων και πολλών άλλων πραγμάτων. Θα μου επιτρέψετε κάτι προσωπικό. Αυτό που είχε τεθεί για κάποια προβλήματα υγείας που είχατε στο παρελθόν κτλ, τα έχουμε ξεπεράσει όλα? Έχουν περάσει από τότε 16 χρόνια. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται στην πορεία της ζωής, αλλά δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω όρεξη για δουλειά, εργάζομαι. Και έχω αφήσει τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού. Υπάρχει μια κριτική ότι και η Εκκλησία και η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει σε μερικά πράγματα να εξυγχρονιστεί. Το δέχεστε αυτό? Βέβαια, και έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι το σημαντικότερο, αλλά είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα, πιστεύω, τους νέους. Η σχέση των δύο φύλων. Το τυπικό και το παλιό είναι ότι οτιδήποτε είναι εκτός γάμου είναι κακό. Είναι πορνεία. Αυτό μπορεί να είναι όμως μια σύγχρονη προσέγγιση των σχέσεων των δύο φύλων? Κοιτάξτε, αυτό είναι η δασκαλία ευαγγελική. Δεν μπορεί κανείς να την αλλάξει. Αυτό είναι ο κανόνας. Εκείνο που πρέπει να δούμε είναι ότι αυτό που παραβαίνει τον κανόνα είναι απόβλητος από την Εκκλησία, ή είναι παιδί μας και αυτό που πρέπει να είναι κοντά μας. Επομένως, η απάντησή μου είναι ότι το Ευαγγέλιο δεν αλλάζει. Η δασκαλία δεν αλλάζει. Αλλά αλλάζει ο τρόπος αντιμετωπίσεως των ανθρώπων αυτών. Θα δούμε ποτέ γυναίκα κληρικό? Εννοείται ορθόδοξη γυναίκα. Ναι, ναι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, διότι κοιτάξτε, στα πράγματα τα εκκλησιαστικά, ή καλύτερα στα πράγματα του Ευαγγελίου και της δασκαλίας του Χριστού, δεν υπάρχει έκπτωση. Η Ελλάδα σημαίνει ορθότητα.
ορθοδοξία. Στα συλλαλητήρια για τις ταυτότητες δεν ήσασταν. Δεν ήμουνα, γιατί δεν συμφωνούσα. Όχι δεν συμφωνούσα, υπάρχει ο χριστιανός ορθόδοξος, αλλά δεν συμφωνούσα για τον τρόπο, διότι ήξερα και το παρασκήνιο όπως έγινε. Έτυχε να το ξέρω. Εγώ είμαι της απόψης ότι κακώς αφαιρέθηκε το χριστιανός ορθόδοξος και πρέπει αν ποτέ ξαναδημιουργηθεί το θέμα, όχι να μπει στη βάση του υποχρεωτικού, αλλά όποιος θέλει να έχει τη λέξη χριστιανός ορθόδοξος να μπορέσει να τη βάλει και όποιος δεν θέλει να είναι ελεύθερος. Θα οργανώνατε ποτέ συλλαλητήρια? Πιστεύω με πολύ δυσκολία, αλλά αν χρειαστεί όμως θα γινόταν. Ο χωρισμός της Εκκλησίας από το κράτος είναι κάτι που θα σας έβγαζε στους δρόμους? Όχι. Διότι πιστεύω ότι είναι ένα ιδεολόγημα όλο αυτό το πράγμα, το οποίο το χρησιμοποίησαν πολλές φορές για να κάνουν τις δικές τους τις δουλειές. Και γίνομαι σαφέστερος. Χρειάζεται επεξήγησης ή αν θέλετε αντιμετώπισης των διοικητικών αρμοδιοτήτων. Ναι. Καθένας να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και έχουμε θέματα που είναι καθαρώς εκκλησιαστικά. Είναι θέματα δικά μας. Είναι θέματα που είναι πολιτικά και είναι θέματα της Βουλής των Ελλήνων. Που είναι θέμα δικό τους. Και είναι θέματα και κοινά. Η αποκαθήλωση των εικόνων από τα δικαστήρια ή από τα σχολεία θα σας έβγαζε στους δρόμους? Δεν αποκλείεται. Αν το ζητήσει ο λαός, ναι. Πάρτε τα βιβλία των σχολείων, παραδείγματος χάρη. Πέρασε μια περίοδος που τα σάρωσε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα δείτε μέσα Παπαδιαμάντη, παραδείγματος χάρη. Σπάνια θα δείτε. Δεν θα δείτε τίποτα για το Πάσχα. Τίποτα για το 15 Αύγουστο. Αν θέλετε, ακόμα και για τις εθνικές εορτές. Αυτό τι δημιούργησε? Δημιούργησε ένα άλλο ρεύμα. Στη Λιβαδιά είναι το άγαλμα του Διάκου. Και πήγε κάποιος και έγραψε από κάτω: «Κορόιδο κάθισες και σε σουβλήσανε». Αυτό είναι μια νοοτροπία όμως, η οποία έχει περάσει στα παιδιά μας. Η κρίση δεν είναι οικονομική. Η κρίση είναι πνευματική. Το σημαντικό όμως είναι να υπερασπιζόμαστε το παρελθόν. Όχι. Ή να έχουμε πρόταση για το μέλλον. Το δεύτερο. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει δέντρο που να μας κάνει καρπούς και φύλλα αν δεν έχει ρίζες. Ναι. Μήπως το παρακάναμε όμως πολλά χρόνια με τις ρίζες? Πολύ ρίζες. Πάρα πολύ. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που έχουν επαναπαυθεί στο παρελθόν. Εμείς φτιάξαμε την Ακρόπολη, τόσα και τόσα πράγματα, και τώρα απλώς θέλουμε να απολαμβάνουμε το παρελθόν μας. Είναι μια πατρίδα λαγνία αυτή. Πρέπει να τα θαυμάζουμε, να τα χαιρόμαστε, να παίρνουμε δύναμη από αυτά, αλλά να μην επαναπαυόμαστε πάνω σε αυτά τα πράγματα. Στο ίδιο έργο θεατές, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατική της πιο πλευκά της εξουσίας. Τύχη μας διαλύνοντες και τα στιγάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι. Τα εθνικά θέματα θα σας έβγαζαν στους δρόμους? Εγώ προσωπικά αγαπώ την πατρίδα μου. Έχω έντονα τα εθνικά αισθήματα. Τώρα έχω μια θέση κληρικού και μάλιστα μια θέση ψηλή. Έχω ένα διχασμό μέσα μου. Όταν σκέπτομαι για πράγματα της πατρίδος μου στενά, είμαι εθνικόφρονας πιο πολύ από όλους τους άλλους και τη ζωή μου θα την έδινα. Αν όμως έρχονται νέα πράγματα που φέρνουν νέες ιδέες, φέρνουν νέες πραγματικότητες, μήπως είναι ματαιοδοξία να μένουμε σε αυτά τα παλιά? Αυτό σκέπτομαι. Επειδή είναι επίκαιρο, θα μπω στο πειρασμό να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος για τη Φύρο. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι καταλήγει. Και είναι αυτό που είχε πει και προηγούμενη κυβέρνηση, του Καραμαλή. Ένας γεωγραφικός προσδιορισμός δίπλα από τη λέξη Μακεδονία. Βόρεια Μακεδονία, Άνω Μακεδονία, ας μην μπούμε στη λεπτομέρεια. Αλλά πάντως, πολύ μακριά από αυτό που κάποτε λέγαμε, καμία αναφορά στην υπόθεση της Μακεδονίας. Κάτι τέτοιο θα το δεχόσασταν? Η Εκκλησία δεν κάνει εθνική πολιτική. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Αν όμως η πολιτεία νομίζει ότι πρέπει σε ένα συγκεκριμένο θέμα να ζητήσει τη συνδρομή της Εκκλησίας για κάτι συγκεκριμένο,
η Εκκλησία θα σταθεί στο πλευρό της πολιτείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι προσωπικά έχω υποχρέωση να σταθώ πλάι στην πολιτεία. Αλλά για να κάνω δική μου εθνική πολιτική δεν είναι κάτι που με εκφράσει. Δεν θέλετε άλλους ναούς. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Τι άλλο θέλετε? Κοιτάξτε, θα ήθελα επί των ημερών μου να μην ασχοληθώ με έργα φαραωνικά, έργα τα οποία επιβάλλονται προς τα έξω με το μεγάλο πρέπειά τους, αλλά έργα τα οποία εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Τι σας ενδιαφέρει? Με ενδιαφέρει η αναβάθμιση του κλήρου. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα εξειδικεύονται, όλοι μετεκπαιδεύονται. Εκείνοι οι οποίοι μένουν στο περιθώριο είναι οι κληρικοί μας. Θέλω έναν κληρικό τώρα που να ασχοληθεί με τα παιδιά που είναι στα ναρκωτικά. Ή ακόμα περισσότερο, πήγα στις φυλακές Αυλώνας ή και σε άλλες φυλακές. Είδα νέα παιδιά εκεί. Θέλουμε να έχουμε έναν κληρικό κοντά τους να τους βοηθήσει. Δεν είναι μόνο θέμα προσευχής. Είναι θέμα και επιστημονικής αντιμετωπίσεως. Ας με επιτρέπετε να μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο. Είστε ευχαριστημένος. Εγώ το λέω με πολύ ντροπή. Όταν επισκεφτείτε ένα κημητήριο σήμερα και έρχεται ο παπάς με αυτόν τον τρόπο που έρχεται στην πιο δύσκολη κατάσταση του ανθρώπου, που χάνει το παιδί του, που πάει για τη μάνα του να κάνει ένα τρισάγιο. Είμαστε ευχαριστημένοι από αυτή την ποιμαντική επικοινωνία? Δεν είμαστε. Χρειάζεται υποδομή. Και η υποδομή θέλει θεμέλια. Αλλά το τραγικό είναι, όπως έλεγε κάποιος μεγάλος, το θεμέλιο έχει το μειονέκτημα ότι δεν φαίνεται, ενώ έχει το πλεονέκτημα ότι είναι οι βάσεις. Ποια είναι τα σχέδιά σας? Ένα από αυτά είναι το θέμα των ναρκωτικών. Τα παιδιά που αγωνίστηκαν και έκοψαν αυτό το πάθος έρχονται και σου λένε, σου ανοίγουν την καρδιά τους. Ωραία, έκανα τον αγώνα, κέρδισα σε αυτόν τον αγώνα. Δεν έχω που να μείνω. Δεν έχω πώς θα συντηρηθώ. Εδώ μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα εμείς. Τι θα κάνετε δηλαδή? Θα κάνετε μια πολυκατοικία για πρώην χρήστες? Έχουμε ένα οικόπεδο, έχουν γίνει τα σχέδια, μελέτες, ένα κτίριο μεγάλο για να στεγάσει τα παιδιά αυτά. Δεύτερον, είναι τα παιδιά εκείνα που έχουν εννοητική στέρηση. Έχουμε δύο κέντρα τέτοια, ένα στη Γλυφάδα και ένα άλλο που θα φτιάξουμε στην Άνοιξη. Ένα άλλο θέμα που με είχε απασχολήσει από καιρό και ήταν τα παιδιά εκείνα που έχουν αυτισμό. Εκεί λοιπόν γίνεται μια νέα προσπάθεια σε ένα οικόπεδο της Εκκλησίας να κάνουμε ένα κέντρο φροντίδας των παιδιών αυτών, ημερησίας διάρκειας. Ένα άλλο πρόγραμμα που και αυτό προχωράει γρήγορα θέλει να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων οι οποίοι έκαναν εγχειρήσεις καρκίνου, τελείωσε η θεραπεία τους, αλλά πού θα πάνε για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Αυτά τα λένε στο εξωτερικό, σπίτια προσφοράς παρηγοριάς, συμπαραστάσεως, και θα το πιστεύω να τελειώσουμε γρήγορα. Αυτή την μεγάλη εβδομάδα που ξεκινάει? Η μεγάλη εβδομάδα είναι μια συνέχεια της μεγάλης τεσσαρακοστής. Επομένως χρειάζεται μια περισσότερη εργασία, περισσότερη προσοχή στον εαυτό μας, στην αυτοκριτική μας, περισσότερη συμμετοχή στη ζωή την λειτουργική, για να φτάσουμε την Κυριακή στην Ανάσταση. Και η Ανάσταση είναι το σημείο που λαχταράμε όλοι οι άνθρωποι. Αλλιώς μένει μόνο στη Μεγάλη Παρασκευή, στο Σταυρό. Και ζωή που έχει μόνο Σταυρό η Μεγάλη Παρασκευή δεν είναι όμορφη. Θέλει και Ανάσταση. Εκνευρίζεστε ποτέ ή έτσι πράος είσαστε πάντα? Νομίζω ότι μου έχει δώσει ο Θεός αυτό το χάρισμα να είμαι μάλλον πράος. Μάλλον πράος. Όχι όμως δεν έχω και τις δικές μου τις κακές ώρες. Αλλά ξέρετε, είναι μια από τις πιο ωραίες υποσχέσεις του Χριστού αυτή. Λέει, μακάρι οι πραείς,
Διότι αυτοί θα κληρονομήσουν την γη, την δύναμη πάνω στη γη. Η τελευταία φορά που κάτι σας εκνεύρισε πολύ? Εκείνο που με εκνευρίζει πάρα πολύ, πολλές φορές, είναι η κενότητα των ανθρώπων. Τα και με έψιλον. Που ενώ είναι κούφιοι, που δεν μπορούν να κανονίσουν δύο πράγματα δικά τους, επιδιώκουν όχι μόνο να πάρουν μεγάλες θέσεις, αλλά και να διευθύνουν και να κατευθύνουν ανθρώπους οι οποίοι είναι περισσότερο άξιοι από αυτούς. Και αυτό με κουράζει και με εκνευρίζει. Και όταν μάλιστα τίθεται σε τέτοια σχέση που πρέπει να είμαι υπακουός τους και θα πρέπει να τους ακούσω, να τους συμβουλευτώ. Στους πολιτικούς τι σας ενοχλεί? Κοιτάξτε, έχω γνωρίσει πολλούς πολιτικούς που είναι αξιόλογοι άνθρωποι, με πολλά προσόντα, χαρίσματα. Έχω γνωρίσει όμως και πολιτικούς οι οποίοι δεν έχουν γνώση των θεμάτων. Αυτό με στεναχωρεί. Δεν μπορεί κανείς να μην ξέρει ιστορία και να είναι πολιτικός. Δεν μπορεί να μην ξέρει πράγματα τα οποία έχουν συγκλονίσει αυτόν τον τόπο και να έρχεται να τα αντιμετωπίσει και να είναι πολιτικός. Αλλά αυτή είναι, πιστεύω, η μειονότητα. Ελπίζω να είστε το ίδιο τολμηρός και στο ερώτημα τι σας ενοχλεί για τους ιεράρχες. Οι ιεράρχες έχουν ένα προσόν ότι μπορούν να εργάζονται στην επαρχία τους όσο θέλουν, αλλά πολλές φορές και όπως θέλουν. Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Και στους δημοσιογράφους τι σας ενοχλεί? Κοιτάξτε, έχουν ένα λειτουργήμα οι δημοσιογράφοι. Αλλά ξέρετε, ο καθένας, όπως όλοι μας και ο κάθε δημοσιογράφος, χτίζει την ιστορία του και την προσωπικότητά του φτιάχνει. Εγώ δεν είμαι χαρούμενος γιατί έχω πολλούς μαθητές από τη Λεόντια οι οποίοι είναι δημοσιογράφοι και τους καμαρώνω να τους βλέπω. Είναι αλήθεια ότι είχατε μαθητή τον Παύλο, τον Τσίμα, τον Πρετεντέρη, ότι πέρασαν πολύ από τα χέρια σας? Πάρα πολύ. Ο Παύλος, ο Πρετεντέρης. Είχα και ένα συνοδεινό. Τι κάνει αυτός ο συνοδεινός? Στο εξωτερικό ρεπορτάζεται αυτός. Ναι. Δεν είχα πάρα πολλούς μαθητές οι οποίοι βγήκαν καλοί, πάρα πολύ καλά. Καλά παιδιά. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη για τις ατέλειες. Δεν έχω την εμπειρία, βλέπετε. Δεν αγαπάτε και πολύ τη δημοσιότητα? Όχι, κοιτάξτε, δεν την απεχθάνομαι. Ούτε και, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι η ίδια εκκλησία είναι, δεν είναι το φαίνεστε στην εκκλησία, είναι το είναι. Δεν είναι πώς θα φανείς έξω, είναι το τι ζεις, ας πούμε, το τι απολαμβάνεις, το τι χαίρεσαι. Δεν έχετε αισθανθεί όταν πάμε σε δεξιώσεις, παραδείγματος χάρη, που λες αυτό το βαρετό κλίμα, πότε θα τελειώσεις να φύγουμε να πάμε στο σπίτι μας. Και πολλές φορές σκέφτομαι τι τραγωδία είναι για τον άνθρωπο να ζει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό αποφεύγετε και τις δεξιώσεις? Αν πάω σε μια δεξίωση, σε ένα τραπέζι, απλώς για να πει κάποιος ότι έφαγα με τον Αρχιεπίσκοπο ή ότι εγώ έφαγα με τον Παπανδρέου ή ξέρω εγώ κλπ. Δεν με συγκινεί αυτό το πράγμα. Προτιμώ να έχω έναν φίλο ο οποίος ξέρω με αγαπάει, τον αγαπώ, η ουσία του πράγματος. Και όχι, ξέρω ότι θα φανεί προς τα έξω. Είναι η ζωή μου αυτή, δεν είναι δηλαδή κάτι που το προσποιούμε και τα θέλω. Και αυτό με αναπαύει. Και μ' άρεσε στη ζωή μου πάντοτε να κάνω αυτό που με αναπαύει. Και όχι αυτό που εντυπωσιάζει. Σας κούρασα? Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η παρατήρηση του Ιερώνυμου όταν οι τηλεοπτικοί προβολείς άρχισαν να σβήνουν. Άλλωστε η αξία του ανθρώπου δεν είναι τα λόγια, αλλά τα έργα. Συμφωνήσαμε και αποχαιρετήσαμε ο ένας τον άλλον. Καλή μας Ανάσταση.